Ποιος δεν έχει ονειρευτεί ταξίδι στο διάστημα. Το πλησιάσαμε άραγε ως υπτάμεθα, υπερατλαντικός, απάκρου εις άκρον της γης και δει για ορκισμένο ακτιβισμό. Πώς να ένιωσαν οι αστροναύτες για τη μάνα Αιγαία όταν την αντίκρισαν από μακριά. Η εμπειρία αυτή δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Θα ακούσουμε, αστροναύτη, τι περιγράφει. Εδώ από Ινδία. Από τα κατακόμβες Βιετκόνγκ γυρίζεις άλλος άνθρωπος. Από το μουσείο Βιετκόνγκ ποτέ ξανά ο ίδιος. Σκέψω από το διάστημα. Είδα κάτι που δεν έπρεπε να δω. Ο Μάικ Μασίμινο νιώθει πως αυτή η εμπειρία δεν του ανήκε. Δεν ήταν δικαίωμά του. Μιλώντας σε συνέντευξη για την πρώτη του επίσκεψη στο διάστημα 2002, θυμήθηκε τον ακριβή λόγο για τον οποίο οι θέες του πλανήτη μας από μακριά έμοιαζε λάθος. Την πρώτη φορά απορροφημένος στις δουλειές μου. Τη δεύτερη ένιωσα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να κάνω διάλειμμα, να κοιτάξω και να τα απολαύσω. Μπορούσα να χαθώ στη θεία. Είπα τώρα είναι η ευκαιρία μου να κοιτάξω τον πλανήτη μας. Ήταν τόσο πολύ όμορφος. Και σκέφτηκα, δεν είναι για τα ανθρώπινα μάτια. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να το δουν αυτό. Αυτό πέρασε από το μυαλό μου, σαν ένα μυστικό. Που δεν έπρεπε να το δούμε αυτό. Σκέφτηκα, είσαι ηλίθιος. Πότε θα ξαναεπιστρέψεις εδώ? Πρέπει να τον κοιτάξεις. Οπότε κοίταξα πάλι. Η ομορφιά του πλανήτη μας ήταν εκεί. Συντριπτικά όμορφος. Συγκινημένος πολύ. Άρχισα να δακρύζω. Μόνο και μόνο από την ομορφιά του πλανήτη μας. Τόνισε ότι βλέποντας τη γη από ψηλά του έδωσε μια νέα πρόπτικη για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Καθώς μπορούσες να δεις τις ευρείας κλίμακας αλλαγές που συμβαίνουν από μακριά. Αν υπάρχουν λίμνες που στεγνώνουν, αν υπάρχουν τροπικά δάση που αρχίζουν να εξαφανίζονται, σημάδια ρήπανσης, μπορείς να τα δεις αυτά από το διάστημα. Ο τέος αστροναύτης συνέχισε. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να κάνουμε θετικές αλλαγές. Αλλά πρέπει να δώσουμε στον πλανήτη μας την ευκαιρία να ανακάμψει. Βίωσε το φαινόμενο της επισκόπησης, όπως αναφέρεται. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες αστροναυτών στο διαδίκτυο. Άλλος αστροναύτης, ο Ρον Γκαράν, τόνισε ότι βλέποντας τον πλανήτη για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα πόσο αλληλένδετοι είμαστε όλοι. Είναι προφανές από το πλεονεκτικό σημείο του διαστήματος ότι ζούμε ένα ψέμα. Πρέπει να διέλθουμε από το να σκεφτόμαστε οικονομία, κοινωνία, πλανήτης, το να σκεφτόμαστε πλανήτης, κοινωνία, οικονομία. Στα πλάνα θα παρατηρήσατε και φωτό της Ελλάδας των νήσων από δορυφόρους. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.